Έπειτα, υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι, το οποίο ξέρεις, δεν το αγγίζουμε, και το οποίο έχει να κάνει με τα λεγόμενα Greek statistics, αλλά τα Greek statistics ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι μόνο η αλλίωση των στοιχείων, η παραποίηση των στοιχείων από τη στατιστική υπηρεσία. Δεν είναι δυστυχώς εκεί το μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα δεν είναι αυτή η αλλίωση. Υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, αλλά δεν είναι το μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα είναι η γενικότερη λειτουργία του δημόσιου λογιστικού. Ψηφίζεται ένας προϋπολογισμός από την Βουλή. Το ψηφίσαμε μάλιστα. Τι λέει ο προϋπολογισμός? Ο προϋπολογισμός έχει ορισμένες πιστώσεις που μεταφέρονται στο Υπουργείο. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ένας ευσυνείδητος υπουργός? Να κινηθεί εντός των ορίων των πιστώσεων. Δεν μπορεί να υπερβεί τις πιστώσεις του αυτές. Αυτές του έδωσε, ρε παιδάκι μου, η Βουλή. Αυτές του έδωσε το νομοθετικό σώμα. Αυτές του έδωσε. Προϋπολογισμός παρεμπιπτόντως είναι νόμος του κράτους. Η νομική υπόσταση αυτού που λέμε κρατικός προϋπολογισμός είναι ότι είναι ένας νόμος ο προϋπολογισμός. Έλα εδώ που είναι ένας νόμος στην Ελλάδα, όπου ο υπουργός με μια υπογραφή του έχει δικαίωμα να υπερβαίνει το όριο των πιστώσεων και το καταπληκτικότερο. Εντάξει, έχει δικαίωμα να υπερβαίνει. Και ξαφνικά λοιπόν βάζει μια υπογραφή ο υπουργός και κάνει μια σύμβαση με τον κύριο Μπουλονάκη και εν συνεχεία αυτή η σύμβαση εμφανίζεται μετά από έναν ή ενάμιση χρόνο στο Γενικό Λογιστήριο να πληρωθεί. Το Γενικό Λογιστήριο μέχρι τότε δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι υπεγράφει μια σύμβαση με την οποία το ελληνικό δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον υπουργό ανέλαβε υποχρεώσεις έναντι κάποιου τρίτου. Δεν το ξέρει το Γενικό Λογιστήριο. Πώς να απεικονίσει λοιπόν την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών? Το Γενικό Λογιστήριο είναι που θα δώσει τα στοιχεία στη Στατιστική Υπηρεσία προκειμένου να δώσουμε εμείς τις στατιστικές που απεικονίζουν τι χρωστάμε, τι θα προϋπολογίσουμε, τι θα πληρώσουμε, τι θα εισπράξουμε. Το Γενικό Λογιστήριο δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Όταν λοιπόν το Γενικό Λογιστήριο δεν έχει εικόνα, γιατί υπάρχουν τέτοιου είδους κενά, τρύπες, τεράστιες τρύπες, στον τρόπο λειτουργίας δημοσίας διοίκησης. Παρεμπιπτόντως, αυτά δεν είναι μικρό ποσά. Μεγάλα ποσά. Μην φανταστεί κανένα δηλαδή ότι ο υπουργός υπογράφει, ξέρω εγώ, για μια υπέρβαση 30.000 ευρώ. Μιλάμε τώρα για εκατομμύρια. Έτσι. Όταν λοιπόν διαμορφώνονται τέτοιου τύπου τεράστιες τρύπες, οι οποίες μπορεί να φτάνουν και σε αποκλίσεις στο σύνολο εννοώ της διοικήσεως, το σύνολο των Υπουργείων, της τάξης του 1 δις, του 1,5 δις, τότε αντιλαμβάνεστε ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε τρόπο να απεικονίσουμε την κατάσταση στο επίπεδο του δημόσιου λογιστικού. Πάρτε την περίπτωση των νοσοκομείων. Είναι δυνατόν τα νοσοκομεία να δουλεύουν χωρίς προϋπολογισμό? Χωρίς προϋπολογισμό. Πάμε στο περίπου. Ισολογισμούς κάνουν. Ισολογισμούς. Ψηφίστηκε ένας νόμος, αυτό με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας πέρυσι, που προσπαθούσε να συμμαζέψει λίγο αυτή την κατάσταση και να βάλει μια τάξη και στα οικονομικά των Δήμων και στα οικονομικά των νοσοκομείων. Και κυρίως να υπάρχει μια αίσθηση μέσα από τον προϋπολογισμό του που πάμε, ρε παιδί μου. Γιατί όταν δεν έχεις προϋπολογισμό, δηλαδή, ας το κανάλι σας εδώ. Δεν έχετε μια αίσθηση ότι ξέρεις, εμείς αυτά περίπου θα εισπράξουμε, αυτά περίπου θα ξοδέψουμε. Ναι, και μπαίνει μέσα ο Μιλονάκης κάθε μέρα και λέει: κοιτάξτε εδώ, αποφάσισα ότι σήμερα, γιατί θέλω να κάνω καλύτερη την εκπομπή μου, να αλλάξω 5 κάμερες, να αλλάξω 7 φώτα, έτσι, να πάρω, ξέρω εγώ, και μια συμπαρουσιάστρια που θα την πληρώνω τόσο, γιατί θέλω να κάνω μια καλύτερη εκπομπή. Θεμητό. Αλλά αυτός ο οποίος πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό, έτσι, πρέπει να πει στο Μιλονάκη: ρε αδερφέ, σύμφωνοι. Πήραμε όμως αντίστοιχη διαφήμιση. Άμα δεν πήραμε διαφήμιση, πού θα πληρώσουμε? Εντάξει, θα κάνουμε, ξέρω εγώ, μια αύξηση με το κεφαλαίου. Δηλαδή να μαζέψουμε ανθρώπους να πούνε ότι μας αρέσει το Blue Sky, να φέρει λεφτά για να το κάνουμε καλύτερο κανάλι. Ναι, αλλά πρέπει να την κάνουμε την αύξηση, να έρθουν τα λεφτά, να υπάρξουν ενδιαφερόμενοι, να ξέρουμε ότι μπορούμε να τα επενδύσουμε εκεί. Αν αλλιώς πάμε στα τυφλά, στην τελευταία ανάλυση ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει. Είναι δυνατόν η δημόσια διοίκηση, θα αναρωτηθεί τώρα ο πολίτης, είναι δυνατόν η δημόσια διοίκηση να λειτουργεί έτσι? Η απάντηση είναι: ορίστε, έτσι λειτουργεί. Έτσι λειτουργεί. Τι κάνουμε? Αυτό είναι. Αυτό είναι το εδώ πρόβλημα. Λοιπόν, έτσι λειτουργούσε μέχρι χτες. Άρα λοιπόν το κομμάτι της αποτύπωσης, διότι προσέξτε συνεχεία τι γίνεται. Θα μου πεις τι σημασία έχουν όλα αυτά. Μα έχουν σημασία, διότι ξαφνικά εμφανίζεται ένα κομμάτι οφειλών στα δημόσια νοσοκομεία, το οποίο δεν είναι περασμένο πουθενά. Ανατρέπεται πλήρως ο προϋπολογισμός. Ανατρέπεται πλήρως η εικόνα των δημόσιων οικονομικών. Πάνε στα δείχνεις αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λένε: δεν είναι τώρα, παιδιά. Τι κάνετε εκεί πέρα? Μα αυτή είναι η κατάσταση σήμερα, έτσι. Και βεβαίως, εγώ βάζω και μια άλλη διάσταση. Τι περιθώριο διαφθοράς υπάρχει πια όταν υπάρχουν τέτοιου είδους ευχέρειες μέσα στο δημόσιο τομέα? Τι περιθώριο διαφθοράς, αφού δεν ελέγχεται κανείς από τίποτα? Υπάρχει ένα ελεγκτικό συνέδριο, ό,τι προφθέσει να ελέγξει το ελεγκτικό συνέδριο, από τους τυπικούς λογαριασμούς. Από όλο αυτό όμως, το χωρίς προϋπολογισμούς, το χωρίς ουσιαστικά ρεαλιστικούς πραγματικούς ελέγχους, οι οποίοι να δημιουργούν μια κατεύθυνση, ένα μπούσουλα, δεν υπάρχει τίποτα. Πάω σε ένα επόμενο θέμα. Αυτό είναι το κομμάτι, αν θέλετε, των δημόσιων οικονομικών. Άρα, ας συμφωνήσουμε τα εξής. Βεβαίως και πρέπει να συμμαζευτεί η κατάσταση της δημόσιας δαπάνης. Βεβαίως και πρέπει να υπάρξει μια διαφανής διαχείριση.
Και υπάρχει και ένα τρίτο ζήτημα, μπορεί να φαίνεται τεχνικό, αλλά είναι σημαντικό. Πρέπει επιτέλους, γιατί το λέει αυτό, το ακούω από την εποχή Αλογοσκούφη αυτό και παραπίσω, να υπάρξουν οι λεγόμενοι προϋπολογισμοί προγραμμάτων. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, να πούμε πολύ απλά. Δεν αρκεί για να εκτιμήσει κανένας την λειτουργία του δημοσίου ένα τμήμα αμυγός αστοπολογιστικό. Πες ότι τα διορθώνουμε, ρε παιδί μου, τα λογιστικά μας, πες ότι φτιάχνουμε προϋπολογισμούς, πες ότι κάνουμε αυστηρότερες διαδικασίες, πες ότι συμμαζεύεται το πράγμα, πες ότι μπαίνει και το ελεγκτικό συνέδριο και τα ελέγχει καλύτερα. Θα ρωτήσω πολίτης. Εγώ καλύτερη παροχή υπηρεσιών έχω, επειδή τα φτιάξω όλα αυτά. Μπορεί να έχω καλύτερη αποτύπωση λογιστική και επομένως μια πιο συμμαζεμένη και νοικοκυρεμένη οικονομική διαχείριση. Αλλά στη τελευταία ανάλυση, το παιδί μου στο σχολείο θα πάρει καλύτερη παιδεία. Προφανώς επειδή θα φτιάξουμε τα λογιστήρια ή τον τρόπο αποτύπωσης και λειτουργίας δημόσιων οικονομικών, δεν θα πάρει καλύτερη παιδεία. Άρα λοιπόν, ο προϋπολογισμός προγραμμάτων συνδέεται με το εξής. Τι λέει? Έρχεται να συνδέσει το κόστος με το πρόγραμμα το οποίο εκτελείται. Δηλαδή τι? Ελάτε εδώ ρε παιδιά, να αρχίσουμε να βάζουμε κάποιες διαδικασίες αξιολογήσεως της λειτουργίας του δημοσίου. Παραδείγματος χάρη, ακούστε αυτό που σας λέω τώρα, το οποίο το έχω ακούσει από τα υψηλότερα χείλη σε πολιτικό επίπεδο που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο. Παιδεία. Κάθε καινούργια σχολική χρονιά ακούμε, ακούω σαν βουλευτής της περιφέρειας Αττικής για τα κενά στα σχολιά μας. Για τους ορομίστους που εμφανίζονται δεν εμφανίζονται. Για τους αναπληρωτές που εμφανίζονται που δεν εμφανίζονται. Πώς θα τα καλυφθούν τα κενά εδώ ή εκεί παραπέρα. Άρα υπάρχουν κενά. Δεδομένα. Υπάρχουν. Πολύ ωραία. Το ξέρετε ότι έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία μας, τις μέσες εκπαιδεύσεως. Και λες τώρα. Ταυτοχρόνως, στο επίπεδο της αξιολόγησης, έχουμε την χειρότερη εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και έρχεσαι και λες, έχω τους περισσότερους δασκάλους, έχω τη χειρότερη εκπαίδευση και έχω και κενά. Πώς το κατάφερα το μαγικό αυτό? Πώς το καταφέρανε αυτό το μαγικό, πώς το καταφέρανε? Πώς γίνεται αυτό? Να είναι παραπονούμενοι γονείς, γιατί σου λέει, μου λες δημόσια παιδεία και δημόσια παιδεία εγώ δεν έχω. Να έχω τεράστιο κόστος για αυτήν την παιδεία, αφού έχω τέτοιο αριθμό εκπαιδευτικών και ταυτόχρονα να μην έχω και πληρότητα των θέσεων. Πώς γίνεται αυτό? Μόνο εμείς μπορούμε να το καταφέρουμε. Πώς, αυτό το μαγικό πώς γίνεται, ρε παιδί? Αυτό είναι μαγικό. Έτσι. Όντως. Και υπάρχει λοιπόν μια απλή απάντηση. Και η απάντηση λέγεται διαφθορά και κακοδίκηση. Κακοδίκηση. Όταν λοιπόν θα βάλω τον προϋπολογισμό προγραμμάτων, δεν θα πηγαίνει να μου λέει απλώς νουμεράκια. Δηλαδή τι νουμεράκια? Τόσα ξοδεύουμε για την παιδεία και θα έρθει ο κύριος Παπανδρέου να πει ότι εγώ θα δώσω άλλο ένα δις για την παιδεία. Απαντώ. Όχι, να μην δώσει φράγκο για την παιδεία. Γιατί να μην δώσει φράγκο? Γιατί αν το ένα δις είναι να πάει στον πίθο των Δαναΐδων, δηλαδή σε κάτι το οποίο απλώς θα φαγωθεί. Άρα μου φτιάχνει δημοσιονομικό κόστος, μου φτιάχνει πρόβλημα για το φορολογούμενο, αλλά δεν το εισπράττει σε επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών ο πολίτης, όχι να μην δώσει ένα δις. Να κάτσουμε να δούμε τις αξιολογήσεις, τα κριτήρια, τις βελτιώσεις και μετά βεβαίως να το δώσει το ένα δις, γιατί θα ξέρουμε ότι εκεί θα πιάσει τόπο. Αυτό είναι ο προϋπολογισμός προγραμμάτων. Δηλαδή τι? Να συνδέσουμε το κόστος λειτουργίας του δημοσίου με την εκτέλεση κάθε φορά ενός συγκεκριμένου έργου, το οποίο όμως θα αξιολογείται στην ποιότητά του. Αυτό γίνεται σε όλες τις υπηρεσίες προφανώς. Παντού. Παντού. Αυτό το λέω γενικά. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε για την αστυνομία. Έτσι. Έτσι. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε για το στρατό. Για το στρατό. Για το στρατό. Θα μπορούσαμε να πούμε για το στρατό. Θα μπορούσαμε να το πούμε για οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, για την λειτουργία των πολεοδομιών. Μα και επειδή εκεί πρέπει να τρέξουμε κιόλας. Ναι. Ναι. Πώς έγινε αυτό το μαγικό και διωγγώθηκε τόσο πολύ το δημόσιο? Γιατί ο κόσμος λέει, ρε παιδιά, εμείς δεν φταίμε. Εμείς δουλεύουμε, λένε άλλοι, πληρώνουμε τους φόρους μας, τα χρέη μας. Ξαφνικά το δημόσιο βάζανε. Ερώτηση τώρα. Μήπως έχει σχέση και με την, αν θέλεις, αμφισβήτηση πλέον της παραγωγικής μας διαδικασίας? Διότι εμείς αυτή τη στιγμή, εδώ και πολλά χρόνια, έχουμε αποβιομηχανοποιηθεί, δεν παράγουμε σχεδόν τίποτα, δεν βγαίνει ούτε καρφίτσα εδώ στην Ελλάδα. Έχουν κλείσει, έχουν φύγει οι επιχειρήσεις μας όλες. Μήπως και οι γονείς λένε από την άλλη πλευρά, ρε παιδί μου, είχα δύο παιδιά. Σπουδάσανε, δεν υπάρχει εργασία ιδιωτική. Φύγανε οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες λιγοστέψανε. Και παρακαλούσα τον κάθε βουλευτή Μάκη Βορύδη, τον κάθε έναν, από έτσι και χωρίς παρεξήγηση, κερατά,
ο οποίος μου έλεγε, ναι, εγώ θα σε βολέψω, μη στεναχωριέσαι. Μου βάζε το παιδί μου, είστε stage, σιγά σιγά, είτε στο δημόσιο, είτε στους δήμους, και εγώ το ψήφισα και έτσι διωγγώθηκε. Δεν είναι έτσι, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πώς φτάσαμε σε ένα σημείο να υπάρχουν τόσοι πολλοί, όπως λένε όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι? Θα σου το πω οικονομικά, μάλλον δημοσιονομικά, και μετά θα σου το πω και πολιτικά. Απλά να τα καταλάβει και ο κόσμος. Πολύ απλή. Το πρώτο είναι, όταν μιλάμε ότι έχουμε λιματικούς προϋπολογισμούς, στην πραγματικότητα τι λέμε? Πάρα πολύ απλά. Λέμε ότι για να βγούμε πέρα πρέπει να δανειζόμαστε κάτι παραπάνω κάθε χρόνο. Ελληματικούς προϋπολογισμούς έχουμε από τη μεταπολίτευση και εντεύθεν.